in the evergreen trees, where the leaves don't fall and the clouds don't weep. In the winter doesn't shine. Χθες βγήκα υποψήφια. Είμαι πάρα πολύ καλά, έκανα πάρα πολύ ωραίο ύπνο. Φυσικά και το περίμενα. Δεν έχω καταφέρει να δείξω την αγωνιστικότητά μου ακόμα. Συν δύο πίστες τις οποίες δεν τερμάτισα, είναι γεγονός, οπότε δεν μπορώ να κακολογήσω τα παιδιά που με ψήφισαν. Καλά έκαναν και εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έκανα. Από την κάλπη βγήκε η Ευρυδίκη και δεύτερη η Ελένη, κάτι το οποίο θεωρώ πολύ άδικο. Πρώτη φορά υποψήφια για φέτος. Είχα 4 ψήφους. Βασικά κατάλαβα ποιοι μου τις δώσανε, αποκαλύφθηκε πάνω κάτω. Ήτανε οι τρεις νέες κοπέλες και ο Σπύρος Μαρτίκας. Από ό,τι είδα και από τις αντιδράσεις όλων των παιδιών μέσα στο Συμβούλιο, ήταν άδικο το να ψηφιστώ στην προκειμένη φάση. Θέλει στρατηγική, μαγείρεμα, κλίκα, πείτε το όπως θέλετε, εγώ δεν θα αλλάξω γι' αυτό. Μιας που έχουμε το καρναβάλι, θα ήθελα να δώσω μια ονομασία στο χθεσινό Συμβούλιο, το Τσίρκο Μεντράν. Και αν είχα 4 μάσκες κλόουν, θα τις έδινα στο Σπύρο. Στην Ελευθερία, στην Ευρυδίκη και στη Χριστή. Τι ξεφτιλίκια ήταν αυτά, πραγματικά δηλαδή. Συγκρίνουμε τώρα αγωνιστικά την Ελένη με την Ελευθερία. Εγώ με την Ευρυδίκη και την Ελευθερία έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Αγωνιστικά όμως είναι η μέρα με τη νύχτα με την Ελένη. Τα τρία κορίτσια θα ψηφίσανε την Ελένη γιατί το είχαν πει σε όλους, αλλά δεν το έχει παραδεχτεί κάποιος. Το έχουν πει σε όλους ότι η Ελένη έξω σε κόσμο είναι αδύναμη. Οπότε την βρήκανε ως ένας εύκολος στόχος σε περίπτωση που βγει σε υποψηφιότητα με τα δύο νέα κορίτσια να αποχωρήσει η Ελένη και να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι. Μία ξεκάθαρη στρατηγική. Όταν ψηφίστηκες εσύ δεν θυμάμαι να γινόταν τα ίδια. Δεν θυμήθηκα να γίνονταν τα ίδια. Πόσο ευχαριστούν, 5%. Δεν θυμόμουν να γίνονταν τα ίδια. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Όταν ψηφίστηκε εσύ, είπα όλα καλά. Ψηφίστηκε η Ελενίτσα, εγώ τι χαμός. Χαμός η Ελενίτσα, δεν έχει ψηφιστεί ποτέ. Γελάω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν υποψήφια η Αφροδίτη, μια παίχτρια πάρα πολύ δυνατή και δεν άνοιξε ρουθούνι για το όνομά τη. Όπως και επίσης και ο Κόρο ήταν υποψήφιος και πάλι δεν έγινε τίποτα. Γελάω γιατί η Ελένη είναι 2 μήνες εδώ και τον πρώτο μήνα έφερε 2 νίκες. Και άλλες 2 που έφερε τώρα με το που ήρθε η φίλη της και προστατευόταν ουσιαστικά από τον νόμο των τριών. Γιατί άκουσα και το ότι είμαι 1 μήνα εδώ, 2 και δεν έχω ψηφιστεί και ψηφίστηκα πρώτη φορά. Ναι, Ελένη μου, γιατί να μην ψηφιστείς. Όλοι θα ψηφίσουμε και όλοι θα ψηφιστούμε.